Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε τι λένε για σένα κάποια άτομα. Ποια άτομα. Εδώ να δούμε. Ο Στέφανος δεν εκάθεται ποτέ έναν τόπο. Ήταν ζωηρός, αλλά όχι με την κακή έννοια. Έτσι πολύ ζωντανός. Έπρεπε να είναι έξω, να παίζει στον άμμο, να έχει το αυτοκίνητο του. Ύστερα που μεγάλωνε, έπαιρνε να μαζεύει μανιτάρκα, να πάει με τους σκύλους του περίπατο. Έβρισκε πάντα κάτι να κάνει έξω. Παρόλο που ήταν μικρός, έγυρισε τα μεταβούνα. Ήταν ήσυχο μωρό, θέλω να πιστέψω, στο σχολείο. Δεν έχει τίποτε ιδιαίτερο. Εντάξει, άριστος μαθητής δεν ήταν. Έκανε τα πιο αναγκαία, αλλά βασικά ήταν φρόνιμος στο σχολείο, από ό,τι ξέρω. Που ήταν μωρό, είχαν αυτά τα μικρά τα σκουτεράκια τα μωρά και η Ραφαέλα έπεσε, είχε ένα ατύχημα και έσπασε το χέρι της. Και γιατί να το σπάσει το χέρι της, επώνε τόσο πολλά ο Στέφανος που έπιασε το σκουτεράκι και διάλυσε το και πέταξε το κάτω από το κρεμό. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στην αρχή. Θυμούμε που το βλέπαμε για πρώτη φορά, είμαστε όλοι με μεγάλη αγωνία πώς είναι. Και ήταν ένα μεγάλο γεγονός για μας και για τον ίδιο. Και στην εξέλιξη έφτασε εδώ που είναι τώρα. Μεγάλη χαρά. Νιώθω περήφανη για τον Στέφανο και συγκινούμαι όταν τον βλέπω στην τηλεόραση. Είναι ήσυχος, αυστηρός, πειθαρχημένος και με τον εαυτό του, όχι μόνο γενικά, και με τον εαυτό του. Σέβεται πολλά, πρέπει να το πω, και τους γονείς, την οικογένεια και τον κόσμο βασικά. Και είναι και πολλά ευαίσθητος. Εύχομαι του να είναι πρώτα απ' όλα πάντα υγιής. Δεύτερο, να μείνει πάντα προσγειωμένος και να σέβεται τους συνανθρώπους του. Είμαστε μικροί, πάντα ήταν πολλά προστατευτικός μαζί μου, αλλά έκαμε το από αγάπη. Ήταν λίγο αυστηρός μαζί μου, αλλά πάντα προσέχε με. Όπου επάνε, επέρναμε μαζί του, σαν μικρή αδερφή. Θυμούμαι που πάντα που ήταν να πάω να μαζέψει μανιτάρκα, να πάω να χτίσει δέντρο σπίτα και πάντα κουβαλούσαμε μαζί του και ήμασταν αχωρίστοι. Μια αστεία στιγμή θυμούμαι, ήταν τρίτη ηλικία ο Στέφανος και ήθελε να πάει στο κατοστάρι που ήταν να πάνε όλοι οι φίλοι του με τη σκουτερουάν του. Και ήθελα να πάει με τους χωριανούς του να μαζευτούν όλοι να πάμε με τα σκούτερ. Αλλά ο παπάς δεν τον άφηνε γιατί φοβάτουν. Και θυμούμαι, επήρε μας ο παπάς το πρωί στο λεωφορείο. Ο Στέφανος κατέβηκε από το λεωφορείο, ήρθε με περπατητό σπίτι. Και έπιασαν τη σκουτερουάν του και επήγε στο κατοστάρι. Ο Στέφανος είναι ευγενικός, σέβεται, πειθαρχημένος, λίγο αυστηρός, αλλά γιατί θέλει να γίνει το σωστό, ας πούμε, και το καλό. Θυμούμαι που μικρή πάντα έπιανε ατάκες που ταινίες, έλαλε μου ούτε, σε διασκέδαζε με, γελάλε ο ίδιος μπροστά από τον καθρέφτη. Και πάντα έκαναν τις τέλεια. Πιστεύω ότι ήταν το που μικρός, απλά δεν το σκέφτηκε ποτέ να το ακολουθήσει μέχρι που προέκυψε. Θέλω να του πω ευχαριστώ που είναι πάντα για μένα, ότι τον αγαπώ πολλά και ότι είμαι πολλά περήφανη για εκείνη. Πάρα μου, ρε. Συγκινήσαμε. Στη μάμα μας η αδερφή. Αγαπώ τους πάντες.